άργησε να γρονθοκοπεί την γυναίκα του χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Ο λόγος για έναν άνδρα ο οποίος επιτέθηκε στην σύζυγό του στην μέση του δρόμου. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Χαριλάου Τρικούπη. Η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όμως ο άνδρας της δεν υποχωρούσε. Οι φωνές της γυναίκας ήταν τόσο δυνατές που έκαναν τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής να ξεσηκωθούν και να βγουν έξω έντρομοι για να δουν τι συμβαίνει. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης μόλις είδε την αστυνομία, την οποία είχαν ειδοποιήσει κάτοικοι της περιοχής, να πλησιάζει, εκείνος διέφυγε. Οι αστυνομικοί τότε ζήτησαν από το θύμα να του υποβάλει μήνυση. Τα χρήματα όμως για το παράβολο, τα 100 ευρώ, δεν τα είχε η γυναίκα για να τα πληρώσει. Γι' αυτό το θέμα οι δικηγορικοί σύλλογοι και ιδίως ο δικηγορικός σύλλογος της Πάτρας είχε διαμαρτυρηθεί έντονα στην κυβέρνηση και είχε προειδοποιήσει με πάρα πολλά επιχειρήματα την κυβέρνηση ότι το μέτρο αυτό της αύξησης των παραβόλων για την κατάθεση μηνύσεων θα οδηγήσει σε αδιέξοδα, όπως πράγματι οδήγησε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως φαίνεται, με το νέο τσουχτερό τιμολόγιο για μηνύσεις, κάποιοι θα μένουν ατιμόρυτοι. Φανταστείτε την κυρία αυτή να υπομένει άλλη μια φορά το ξύλο, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει μήνυση και να συλληφθεί ο σύζυγος με τη διαδικασία του αυτοφόρου, που ενδεχόμενα να βγάζει και μυαλό. Με άλλα λόγια, όπου φτωχός και η μοίρα του.